Θα μιλήσω ως γονιός ενός εκ των 57 θυμάτων της ιδιοδρομικής τραγωδίας των τεμπών. Δεν ήταν η κακιά η ώρα. Ήταν προδιαγραμμένο έγκλημα. Ήταν το αποτέλεσμα των επιλογών που εφαρμόστηκαν στο σιδηρόδρομο από όλες τις κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Εφαρμογή της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου από την σημερινή αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κατάτμιση του ΟΣΕ σε επιμέρους θηγατρικές εταιρείες. Εργοσέ, ΓΕΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΧΕΛΕΝΙΚ ΤΡΕΙΝ και άλλα. Στη βάση πάντα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταφορές. Υπογράφηκαν συμβάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία βασικών συστημάτων ασφάλειας. Συμβάσεις που, αν είναι δυνατόν, ξεκίνησαν το 2005, 20 σχεδόν χρόνια πριν το δυστύχημα, τέσσερις συμβάσεις με δέκα ακόμη παρατάσεις, καμία σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε. Φανάρια που δεν λειτουργούσαν, επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών στο έλεος του ανάγλυφου της περιοχής. Αν δηλαδή υπήρχαν λόφοι ή βουνά, πολύ απλά δεν ήταν δεδομένη η επικοινωνία. Και γέα πυρή τη τηλεδιοίκηση ανύπαρκτη ή στα όρια μόνο των συνδυοδρομικών σταθμών. Τελικά, Κανένα από τα βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσε ενιαία, ούτε στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα, μόλις 500 χιλιόμετρων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δραματική η μείωση του προσωπικού για τη μείωση του κόστους. Ελιπέστατη η συντήρηση του δικτύου στα όρια πάντα του κινδύνου, χωρίς πιστοποιημένα συστήματα πυρασφάλειας στα τρένα. Τραγικές οι συνέπειες που ζήσαμε, 30 τα απανθρακωμένα θύματα στα τέμπη, με τη φωτιά στο κηλικείο να καίει τουλάχιστον δύο ώρες. Και ο κόσμος ταξίδευε και ταξιδεύει με αυξημένο ρίσκο, όχι απλά χωρίς ενημέρωση, αλλά πολύ χειρότερα παραπληροφορημένος από χίλιοι επισήμων και υπουργών για το ότι όλα βαίνουν καλώς και είναι ασφαλή. Φάνηκε βέβαια και εκ του αποτελέσματος ότι η διάσπαση του αρχικού ΟΣΕ σε επιμέρους εταιρείε ανώνυμες, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων κατασκευαστικών και προμηθευτών και η συνήθις πρακτική της ακατάτμισης των συμβάσεων για να επεφελούνται όλοι αυτοί, φέρνει καθυστερήσει σε έργα που επήγουν για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και διασπάθηση χρήματος. Φέρνει θάνατο και αυτό είναι θέμα χρόνου. Δεν μπορεί να μην δει κανείς την ίδια αντιμετώπιση του αστικού κράτους πέρα από τον τομέα των μέσων μεταφοράς και στην υγεία, καθώς και στα θέματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Θάνατοι από σημαντικέ ελλείψει και στα νοσοκομεία, βλέπε περίοδο COVID-19 και όχι μόνο, καθώ και στου χώρου δουλειά. Δεν είναι βέβαια 57 οι νεκροί μέσα σε 5 λεπτά, μέσα σε συνθλιμμένα καμένα βαγόνια. Όμω είναι παρόμοιε και δραματικέ οι απώλειε και κοινό παρονομαστή το κόστο τη ασφάλεια του πολίτη το κόστος το δικό μας. Ή αλλιώς με άλλα λόγια τα κέρδη τους. Κέρδη κόντρα στις ανθρώπινες ζωές. Θα ήθελα από την πλευρά μου... Να σταθώ στην πρόταση του ΚΕ για τη διεξαγωγή της Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση όλων των πτυχών του εγκλήματος των τεμπών. Η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής συνέβαλε σημαντικά στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα και να γίνουν γνωστά πολλά στοιχεία γι' αυτό με σκοπό την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Το τελικό πόρισμα βέβαια καθοριζόταν από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υιοθετώντα μονομερός το απαράδεκτο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους του σταθμάρχη και ενδεχόμενα του μηχανοδηγού, δηλαδή στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, απέριψε κάθε ποινική ευθύνη σε επίπεδο υπουργών και πρακτικά φιλελεύθερων πολιτικών. Οι συγγενείς των θυμάτων αγοριζόμαστε για τη δικαίωση για να αποδοθούν όπως πρέπει οι ευθύνες στους υπεύθυνους όσο ψηλά και αν βρίσκονται συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών Μεταφορά, να φωτιστούν τα αίτια του εγκλήματο για να μην θρυνήσουμε άλλα και να υπάρχει ασφάλεια για τον κόσμο στα μέσα μεταφοράς. Ευχαριστώ.